ξημέρωμα στην πόλη. Μετά από ένα πολύ πρωινό ξύπνημα, κατευθυνόμαστε προς τη Βαπορόσκαλα Ανταλάρ, εις Κλελεσί, για να ταξιδέψουμε προς τα Πριγκιπόνησα. Κύριος σκοπός μας να επισκεφτούμε τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Είναι Κυριακή και έχουμε προγραμματίσει να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της σχολής. Ταξιδεύουμε στη θάλασσα του Μαρμαρά με πορεία ανατολικά. Βλέπουμε την περιοχή του Γαλατά, το Καράκιοι, στο αριστερό μας χέρι. Θαυμάζουμε το λόφο του Τόπ Καπί στα δεξιά μας, αφήνουμε πίσω το Βόσπορο και τον πύργο του Λεάνδρου, αποχαιρετούμε την Αγία Σοφιά και τον Μπλε Τζαμί. Εικόνες ειδηλιακές, παραμυθένιες. Στο βάθος ξεπροβάλλουν δύο μικρά κατοίκητα νησιά, η Οξία και η Πλάτη. Έχουν πάρει το όνομά τους από το σχήμα τους. Αναμνήσεις από τα Πριγκιπόνησα. Τι λένε τα ελληνικά τραγούδια για τη νύχτα, για τον έρωτα, τι λένε τα ελληνικά τραγούδια για τη ζωή μας, έγραφε το 1977 ο μεγάλος Τούρκος ποιητής Ατάολ Μπεχράμουγλου. Γράφει: τα καλοκαίρια εδώ και 30 χρόνια τα περνάω στην Πρίγκιπο και νομίζω ότι γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα τους ανθρώπους τη φύση, την ιστορία του νησιού αυτού. Οι Ρωμνοί των Πριγκιπόνησων κυριαρχούν στις αναμνήσεις του Μπεχράμουγλου. Ο πιο κοντινός μου γείτονας ήταν ο Νίκος, ο υδραυλικός, που για μένα δεν ήταν μόνο φίλος, ήταν αδελφός. Οι φίλοι μου που καθόμασταν στις ταβέρνες ήταν μάστορες Ρωμνοί από τα Πριγκιπόνησα, αλλά και Εβραίοι και Αρμένοι και είχαμε πάντα φιλίες. Το μήνυμα του Μπεχράμουγλου προς τους Έλληνες αλλά και στους Τούρκους είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολίας και του Καυκάσου είναι πραγματικά αδέλφια και ότι δεν υπάρχει χώρος για στενόμυαλους εθνικισμούς, διότι οι εθνικές τους καταβολές έχουν αναμειχθεί. Ξεπερνώντας το θέμα του «Είμαι Έλληνας, Τούρκος ή Αρμένιος», το πιο σημαντικό είναι να είσαι άνθρωπος. Να κουβαλάς μέσα σου την αίσθηση ότι είσαι άνθρωπος αυτής της γεωγραφικής περιοχής και αυτής της ιστορίας. Πριγκιπόνησα, τα θέατρα της Κωνσταντινούπολης. Στη θάλασσα του Μαρμαρά, μετά τα στενά του Βοσπόρου, βρίσκονται αυτά τα τέσσερα ιστορικά νησιά. Είναι τα Κιζίλα Νταλάρ των Τούρκων, τα κόκκινα νησιά από το χρώμα των βράχων, τα Παπαδονήσια των Βυζαντινών με τις πολλές σκήτες και τα μοναστήρια, τα νησιά που χρησιμοποιήθηκαν και ως τόποι εξορίας. Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη και Πρίγκιπος ήταν πάντα αγαπημένες των Κωνσταντινουπολιτών. Μια επίσκεψη που συγκινεί κάθε Ρωμιό. Τα ιδυλιακά αυτά νησάκια που φιλοξενούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας αμιγώς ελληνικό πληθυσμό αποτελούν σήμερα νοσταλγικό τόπο για τους Έλληνες εκείνους που κάποτε έζησαν στα εδάφη αυτά και ουδέποτε λησμόνησαν.
Μετά, μια σύντομη στάση στην αποβάθρα της Χαλκιδόνας, Καντίκη, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, γλιστράμε γρήγορα στο νερό, κατευθυνόμενοι για την πρώτη, σε 3/4 φτάνουμε στο νησί που κάποτε φιλοξενούσε τους εξόριστους βασιλείς. Κατά μήκος του λιμανιού, τα παλάτια, ξύλινα αρχοντικά, με τα μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στη βασιλεύουσα, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Στην υψηλότερη κορυφή του βουνού βρίσκεται η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σε 15 λεπτά προσεγγίζουμε το δεύτερο νησί, την Αντιγόνη, όνομα το οποίο πήρε από τον Αντίγονο, πατέρα του Δημητρίου του Πολιορκητή. Οι Τούρκοι την ονομάζουν Μπουργκάζ, που σημαίνει πύργος, και αυτό προκύπτει από τα ερείπια των τυχών της Μονής Θεοκορυφότου. Μια φορά και έναν καιρό η ελληνική κοινότητα υπήρξε πολυπληθής. Το 1848 ο Πατριάρχης Κωνσταντίος είχε ιδρύσει αλληλοδιδακτήριο και το 1872 για πρώτη φορά λειτουργήσε παρθεναγωγείο. Πίσω από την αποβάθρα δεσπόζει ο τρούλος του ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που κτίστηκε το 1899. Το παντοπολείο της Μπέμπας της Ρωμιάς δίπλα στη θάλασσα και το τελευταίο αυθεντικό καπηλιό του Μπαρμπαγιάννη δεν παραλείπουν να μας υπενθυμίζουν το ελληνικό στοιχείο που πέρασε από εκεί. Άλλωστε, ακόμη κάποιοι Ρωμιοί εξακολουθούν να ζουν στο νησί. Ωστόσο, οι ξύλινες πανέμορφες βίλες, στις οποίες κάποτε κατοικούσαν Έλληνες, έχουν περάσει προπολού σε χέρια Τούρκων. Στη Χάλκη, σε 10 λεπτά από την Αντιγόνη, διακρίνεται σκαρφαλωμένη στο πευκοδάσος του Λόφου της Ελπίδας η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ιδρύθηκε το 1844 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γερμανό τον IV και από το 1971 με απόφαση του Τουρκικού Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το εκπαιδευτικό τμήμα της σχολής. Σε άλλο λόφο, λίγο πιο πέρα, στεγάζεται η Εμπορική Σχολή και στο λιμάνι το κτίριο της Ναυτικής Σχολής δίνει μια ναύρα αριστοκρατικότητας. Οι κάτοικοι του νησιού, Αρμένοι και Εβραίοι, είναι περίπου 5.500. Το όνομά της πηγάζει από το χαλκό, γιατί κάποτε οι φλέβες του μεταλλεύματος έφταναν έως τον πυθμένα της θάλασσας. Τα κουκλίστικα σπίτια της Χάλκης αναπαλαιώνονται, μαζί και ο παραδείσιοι κήποι που θυμίζουν σκηνικά που ξεφύτρωσαν από τη Βικτοριανή εποχή. Χάλκη, η νησίδα της Ορθοδοξίας. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που ιδρύθηκε κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων, βρίσκεται στο Λόφο της Ελπίδας, στην Ίσο Χάλκη, ένα από τα Πυργυπόνησα, και απέχει μία ώρα με το πλοίο από την ακτή της Κωνσταντινούπολης. Στον τόπο των εγκαταστάσεων βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Το συγκρότημα της σχολής αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις περιβάλλονται από κήπους, ενώ πίσω από το ιερό βήμα της Μονής και σε ιδιαίτερο χώρο υπάρχουν τάφοι πατριαρχών, μητροπολιτών και καθηγητών της σχολής. Στις εγκαταστάσεις της προσέρχονται προσκυνηματικά οι Ορθόδοξοι και πρόσφατα, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, διοργανώνονται διεθνή οικολογικά συμπόσια και συνέδρια. Η βιβλιοθήκη της σχολής θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες στον κόσμο σε παλαιότυπα και σπάνια βιβλία. Τα περισσότερα από δωρεές γεμίζουν ασφυκτικά 300.000 τόμοι τις 5 συνεχόμενες αίθουσες του Ισογείου. Ασφυκτικά, αλλά με προσοχή και αγάπη ταξινομημένα, βιβλία με δεκάδες θέματα θεολογίας, ηθικής, φιλοσοφίας, ρητορικής, γεωγραφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας κτλ. Όλα τα έντυπα χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και μετά. Η ξενάγηση στις άψογα διατηρημένες και μελαγχολικές παλαιές αίθουσες διδασκαλίας εντυπωσιάζει και συγχρόνως γεννά στις ψυχές θλίψη και μελαγχολία. Είναι χαρά και τιμή μας που θα βρίσκεται μαζί μας και θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης μας κύριος Άνθυμος. Στο ναό παρευρίσκονται ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων κύριος Απόστολος, ο πατήρ Γεώργιος από την Κρήτη, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής και ο επίσης απόφυτος της Χάλκης κύριος Σωτήριος Βαρναλίδης, καθηγητής θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
ευχόμενος ταύτης τα θαύματα. Του σύμνολόγους Θεοτό και εις όσα και αυθόνος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη Θεία δόξη σου Στεφάνων δόξης αξίωσο την ανεξυχνία στο Θείαν Βουλήν της εκ της Παρθένους αρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ κατανόν νεκράβγαζε δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγα απειρόγαμε Παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας αχρονών ιών, πάση τη υγνούσισε, σωτηρίαν βραβεύουσα. Την Θεία ταύτη και πάντινον τελούντες εορτήν οι Θεόφρονες εις Θεομήτωρος δεύτε τας κύρας πρωτίσομε τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζονται. Που και λάτρεψαν τη κτήση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα ανάπηρος απειλήν, ανδρείος πατήσαντες, χαίροντες έξαλλον, υπερήμνητε, ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμε τον Κύριον, έδασε βαγής εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσετο, ότε με τυπούμενος νηδεν ευγού. Στο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς εφύεμεν της οφειλέτας ημών και μη συνέχιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σκεφτείτε στον τόπο που βρισκόμαστε, ότι εδώ πριν από 100 τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά, ιδρύθηκε αυτή η θεολογική σχολή. Βγήκαν από εδώ χιλιάδες θεολόγοι, καθηγητές, μητροπολίτες, ευεργέτες του γένους μας, ο Σεβασμιότατος που είναι εδώ μαζί μας. Όταν ομιλεί για τη σχολή, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μοσχονησίων, κύριος Απόστολος και ηγούμενος του μοναστηριού αυτού της Αγίας Τριάδος. Όταν ομιλεί για τη σχολή, όπως και ο καθηγητής, ο κύριος Βαρναλίδης, που είναι της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και απόφυτος αυτής της σχολής, την ενθυμούνται όπως ήταν γεμάτη ζωή, γεμάτη μαθητές, γεμάτη καθηγητές που έμεναν εδώ μέσα, δίδασκαν, διδασκόντουσαν, παρακολουθούσαν τη ζωή γύρω τους και πίστευαν στο Θεό. Και ενώ φάνηκαν για πολλά χρόνια ότι όλα έσβησαν, εκείνοι κράτησαν μέσα τους άσβηστη την καντήλα της Παναγίας. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει, αλλά κάτι τέτοιο υποπτευόμαστε και ελπίζουμε. Γι' αυτό μιλούν όταν τους ακούσετε σαν να είναι τα πάντα σε λειτουργία. Και όταν θα βγούμε στη σχολή θα δείτε ότι λες τώρα δάνα βγήκαν οι μαθητές για διάλειμμα. Ότι κάπου εδώ γύρω είναι και έρχονται όπου να είναι και οι καθηγητές θα βγουν από τις τάξεις τους και θα συνεχίσουν να διδάσκουν και τα παιδιά θα είναι ή στη βιβλιοθήκη ή στην τραπεζαρία ή στα δωμάτια τους και κατεβαίνουν. Δεν άφησαν να σβήσει τίποτε, δεν άφησαν να ξεχαστεί τίποτε, αλλά τα πάντα τα κρατούν μέσα στην καρδιά τους. Χαίρομαι λοιπόν που η φροντίδα των καθηγητών σας έφερε εδώ σήμερα τα νεότερα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη και για χάρη σας ήρθα κι εγώ. Μίλησα χθες με τον Πατριάρχη μας στην πόλη και του είπα όσα γνώριζα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνετε και είναι πολύ χαρούμενος και πολύ ευχαριστημένος και περιμένει αύριο με χαρά και με αγάπη να σας δεχτεί, να μας δεχτεί όλους στο γραφείο του, στο φανάρι. Και τώρα θα αφαιθούμε στην αγάπη και στη φροντίδα και στο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου
Μοσχονησίων, προκειμένου να απολαύσουμε ό,τι εκείνος προετοίμασε για όλους εμάς. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κατευθυνόμαστε στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων, κύριος Απόστολος, μας μίλησε για την ιστορία της σχολής. Χαρά να έχουμε και εσάς, τη νέα γενιά, να επισκέπτεστε την Κωνσταντινούπολη, τη βασιλεύουσα των πόλεων, μια πόλη η οποία έχει ιδιαιτερότητα από όλες τις άλλες πόλεις, διότι είναι μια πόλη βυζαντινή, η πόλη των θρύλων και των ονείρων, η πόλη με το μεγάλο μοναστήρι, την Αγία Σοφία, με τα ιερά προσκυνήματα. Είναι μία αέναος πηγή για μας, την οποία ποτέ, όσες γενναίες και αν περάσουν, δεν μπορούμε να τη λησμονήσουμε. Για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης έχετε ακούσει, έχετε δει πολλά στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Έχει μία ένδοξο ιστορία, ένα ένδοξο παρελθόν. Από το 1844 και εντεύθεν, μέχρι το 1971, μια ιστορία ένδοξη 127 ετών, από αυτό εδώ το λόφο εξέπεμπε το φως, εξέπεμπε την ειρήνη, εξέπεμπε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την αγάπη και τον σύνδεσμο μεταξύ των λαών και των πολιτισμών. Και προσέφερε ούκο λίγα αφενός μεν στην Εκκλησία, και αφετέρου στην επιστήμη και γενικότερα στην ανθρωπότητα. Εύχομαι η πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε να είναι επωφελής, να υπάρξει, να δημιουργηθεί αυτός ο ψυχικός σύνδεσμος μεταξύ της νεολαίας, της εναπομεινάσης νεολαίας της Κωνσταντινούπολης, με την όμορη Μητρόπολη, με την νεολαία της όμορης Μητρόπολης της Αλεξανδρουπόλεως, να υπάρχει ανταλλαγή επισκέψεων, ανταλλαγή σκέψεων και ανταλλαγή αδελφοσύνης, αγάπης και ομοψυχίας. Σας συγχαίρω για το πρόγραμμα το οποίο αναλάβατε, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, και εύχομαι ακόμα περισσότερο να προωθηθεί αυτό το έργο και να είναι υποφελία της νεολαίας της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξανδρουπόλης. Ο κύριος Βαρναλίδης, ο κύριος Σωτήριος Βαρναλίδης, είναι απόφυτος θεολογικής σχολής εδώ της Χάλκης και ήταν καθηγητής της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίσης ήταν και καθηγητής, επισκέπτης καθηγητής στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Νικολάου του Μπάρι. Επειδή ήμασταν εσωτερικοί δηλαδή εδώ, οικότροφοι και πολλοί καθηγητές και ενερχόταν μένα, αλλά μέναν και εδώ. Οι σχέσεις ήταν πολύ καλές. Ήταν σχέσεις περισσότερο από καθηγητή με φοιτητή. Ήταν πιο στενές. Είχαμε την ευκαιρία να τους συμβουλευόμαστε περισσότερο εφόσον ήταν εδώ. Μας έδειχνα μια ιδιαίτερη αγάπη και εμείς επίσης. Δηλαδή ήταν μία σχέση πιο στενή. Πρέπει να πω επ' ευκαιρία ότι η δική μου συγκίνηση είναι πεπληρωμένη. Είναι γιατί βιώνω την τότε νεανική μου φοιτιός, όπως το λέμε, μαθητιώσα στην πω έτσι, νεότητα τη ζωή μου τότε, που ήρθα από την Κρήτη, μιας πολυμελούς οικογένειας παιδί, εννέα αδέρφια εν τη ζωή, φτωχό παιδί, αλλά μέσα μου υπήρχε ένα όνειρο.
είναι η βασιλεύουσα, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και όταν εδώ πάτησα και που πατώ τώρα, είναι μεγάλη συγκίνησή μου. Τα συναισθήματά μου είναι ανίποτα. Όλα αυτά που βίωσα ξαναβιώνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σήμερα που σας βλέπω εξ Ελλάδος ότι έτι περισσότερο συγκινούμε. Αύριο φεύγω, αλλά θα επιστρέψω ξανά του χρόνου. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Βαρναλίδης που έρχεται και μένει 5-6 μήνες το χρόνο και προσφέρει διακονία στον πατέρα, στον διάκονο Δωρόθεων που είναι και αυτός εδώ η ψυχή. Είστε το αύριο και όταν εγώ απελπίζομαι βλέπω τα μάτια σας και ονειρεύομαι. Τον ενημερώσαμε για το πολιτιστικό μας πρόγραμμα, του προσφέραμε βιβλία και δώρα ως ενθυμήματα της επίσκεψής μας σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Στη συνέχεια μπήκαμε στις σχολικές αίθουσες και καθίσαμε στα θρανία που ακόμα περιμένουν τους μαθητές τους και ο νους μας έτρεξε σε εποχές άλλες, τότε που η σχολή έσφιζε από ζωή. Μας εντυπωσίασε η πλούσια βιβλιοθήκη της σχολής, με τα ατέλειωτα, παλιά και ανεκτήμητα βιβλία, τέλεια ταξινομημένα στα ράφια τους. Ότι σε αυτή τη βιβλιοθήκη δεν έρχεται κανείς, έτσι. Δεν μπαίνει κανείς. Θα πάρει άδεια από τη Σύνοδο του Πατριάρχη. Αυτό είναι το παλαιότερο βιβλίο. 1498. Το κείμενο είναι οι κωμωδίες του Αριστοφάνη. Το παλαιότερο αρχαιοελληνικό κείμενο που έχουμε είναι του 10ου αιώνα που ήταν μεταγραφές σε μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Τέλος, περιηγηθήκαμε στους απέραντους και πανέμορφους κήπους της σχολής και θαυμάσαμε το φυσικό τοπίο. Πήραμε το δρόμο της επιστροφής, απολαμβάνοντας την καταπράσινη φύση. Αλλά ένα μέρος του μυαλού και της ψυχής μας έμεινε πίσω. Ήδη ονειρευόμαστε την επόμενη επίσκεψή μας εδώ.
βαζόμαστε στο καραβάκι για την Πρίγκιπο. Επιθυμία μας να γνωρίσουμε το πανέμορφο ονομασόνησε και να επισκεφτούμε τη μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Άλλο ένα βυζαντινό προσκύνημα. Το μεγαλόπρεπο νησί της Πριγκίπου, μόλις 10 λεπτά από τη Χάλκη, αναμφίβολα είναι το πιο ρομαντικότερο και ομορφότερο νησί του Μαρμαρά. Ο σταθμός του λιμανιού αποτελεί πραγματικό κομψοτέχνημα. Αποβιβαζόμαστε από το καράβι και χαζεύουμε τα μαγαζάκια του σταθμού που προσελκύουνταν επισκέπτη με τους μπακλαβάδες και τα τουρκικά μπαχάρια. Λίγο πιο μέσα, οι αραμπάδες αραγμένοι ετοιμάζονται για δουλειά εφόσον κατέφτασε το καράβι. Περπατούμε στους δρόμους, γοητευμένοι από τα μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονικά κτίσματα. Περίπου 40 Ρωμιοί ζουν σήμερα μόνιμα στην Πρίγκιπο. Στις αρχές του αιώνα, οι Ρωμιοί της Πρίγκιπου έφταναν τις 15.000. Η Μονή είναι από τις αρχαιότερες των Πριγκυπωνήσων, αφού χτίστηκε τον 10ο αιώνα. Σαυροφόροι και πειρατές προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Οι μοναχοί έγραψαν την εικόνα του Αγίου στη γη και την ανακάλυψε σύμφωνα με την παράδοση αρκετούς αιώνες αργότερα ένας βοσκός με υπόδειξη του Αγίου. Γύρω από την εικόνα υπήρχαν κουδουνάκια και έτσι ο Άγιος Γεώργιος ονομάστηκε Κουδουνάς. Τον ΟΑΕ επισκέπτονται και σεμνύνονται τον Άγιο και επί σε άλλων θρησκείων, κυρίως μουσουλμάνοι.